Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον συγγραφέα αναλυτή και ιστορικό ερευνητή κύριο Γιώργο Ρωμανό, με τον οποίο θα εγκαινιάσουμε μία νέα εκπομπή που θα λέγεται «Η ιστορία με τον Γιώργο Ρωμανό». Κύριε Ρωμανέ, πέστε μας δύο λόγια μόνο για αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση, κύριε Μπουγκιάλη, να πω σε αυτούς που μας παρακολουθούν ότι μου προτείνατε να ξεκινήσουμε μια ειδική εκπομπή, η ιστορία με τον Γιώργο Ρωμανό, και στην πορεία προέκυψαν αυτά που θα δούνε οι καλεσμένοι μας και θα βλέπουν σε τακτικές εκπομπές με πολύ κρίσιμα ιστορικά θέματα. Ωραία. Να πάμε τώρα στο αντικείμενο της εκπομπής μας, κύριε Ρωμανέ, της σημερινής, που είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, που έχουμε κάποια κρίσιμα θέματα τα οποία δημιούργησαν και κάποιες διχόνοιες. Ναι. Εγώ, αν θα έβαζα ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, λόγω του ότι βρισκόμαστε την παραμονή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε 26 και 27 του μηνός Οκτωβρίου 1912, αν έβαζα ένα τίτλο θα ήταν «Τα τηλεγραφήματα του διχασμού του Ελευθερίου Βενιζέλου και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912». Όλα τα γεγονότα και τα ντοκουμέντα που θα πω σήμερα αναφέρονται στο βιβλίο μου «Ο ανυπότακτος, η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού». Αυτό είναι το εξώφυλλο, βεβαίως. Η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού πρόκειται για το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας πάνω από 1000 σελίδες. Το πρώτο βιβλίο ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές έκανε και δεύτερη έκδοση. Και εδώ θα βρουν οι φίλοι μας από 635 ελληνικές και διεθνείς πηγές αδιαμφισβήτητες, όπως τα αρχεία των Υπουργείων του χωρών Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, την βιβλιοθήκη της Βουλής, τα Ιδρύματα Ελευθερίου Βενιζέλου, Μπενάκη κτλ. Ό,τι πιο έγκριτο υπάρχει. Να πούμε κιόλα, κύριε Ρωμανέ, ότι εδώ πέρα είναι η διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να κάνει παραγγελία, αν δεν το βρει αμέσως στο βιβλιοπωλείο. Βεβαίως, εδώ δείχνουμε πού πουλιάζεται το βιβλίο. Μπορεί κάποιος την Δευτέρα να το παραγγείλει και να το έχει την Τρίτη σε οποιοδήποτε νησί, σε οποιοδήποτε μικρό χωριό, με ένα τηλεφώνημα, αρκεί να ειδοποιήσει το βιβλιοπωλείο του την προηγούμενη μέρα. Και εδώ βλέπουμε και το τηλέφωνο που μπορεί να πάρει απευθείας στον εκδότη. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Το κύριο οικοδόμημα το 1912, ήδη από το 1912, έτσι, το κύριο οικοδόμημα της βενιζελικής προπαγάνδας εναντίον του στρατιλάτη διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος μαζί με το στρατό και τους επιτελείς του απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη στις 26 και 27 Οκτωβρίου. Ξαναλέω τις ημερομηνίες γιατί έχουν σημασία για αυτούς που μας παρακολουθούν. Το κύριο οικοδόμημα της βενιζελικής προπαγάνδας έχει στηριχθεί στο ότι δήθεν ο αρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντίνος δεν ήθελε να ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη, αλλά το μοναστήρι που απέχει από τη Θεσσαλονίκη περί τα 250 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα, αυτό θα καταπέσει από τα ντοκουμέντα που θα δείξουμε. Έτσι. Και λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τον πρώτο χάρτη, τον οποίο έφτιαξα ειδικά για αυτή την εκπομπή, δεν έχει προηγούμενο αυτός ο χάρτης, και που μπορούμε να εξηγήσουμε ό,τι ακριβώς συνέβη. Αυτός είναι ένας χάρτης που συνηθίζω να παίρνω από την Google, όσοι με παρακολουθούν και για τα διεθνή ζητήματα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση ότι δεν είναι ακριβής οι τόποι, οι αποστάσεις και οι καταστάσεις, και ο οποίος αναφέρεται στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού, που ξεκινούν ουσιαστικά, χωρίς την προετοιμασία, στο σημείο 1, δεξιά το κόκκινο, από την Ελασσόνα
6 με 7 Οκτωβρίου και συνεχίζουν στο Σαραντάπορο 9 με 10 Οκτωβρίου. Το επίμαχο διάστημα από τις 6 Οκτωβρίου τελειώνει στις 27 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, άνω δεξιά με κόκκινα. Άρα λοιπόν μιλάμε για 21 μέρες αγώνων και δόξας. Ο κόσμος πιθανώς να νομίζει ότι ο Βαλκανικός πόλεμος κράτησε κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες, πολλούς. Δεν είναι έτσι. Οι κύριοι στόχοι επετέφθησαν τότε και βέβαια κατόπιν και τα Γιάννενα, μπήκαμε και στην Ήπειρο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να παρακολουθήσετε, παρακαλώ, την πορεία του ελληνικού στρατού, η οποία πάνω κάτω, γιατί εκκινούνται και από άλλους δρόμους που δεν υπάρχουν σήμερα, το 1912, ξεκινάει από το σημείο 1, κατακτούν το Σαραντάπορο σε 2 μέρες, όταν Άγγλοι ειδικοί λέγανε ότι θέλει πολιορκία τουλάχιστον 4-5 εβδομάδων. Αυτή ήταν η ιδιοφυΐα των Ελλήνων επιτελών, η ορμή του ελληνικού στρατού και η πίστη τους στο στρατηγλάτη τους, διάδοχο Κωνσταντίνο. Υπήρχε δηλαδή ένας τεράστιος δεσμός. Δεν το λέω για να βγάλω κάποιον παροχημένο θαυμασμό προς το στρατηλάτη μετέπειτα Κωνσταντίνο πρώτο. Όχι. Αλλά γιατί δεν γίνεται αυτή η σαρωτική επίθεση, το Blitzkrieg που εφήβραν οι Γερμανοί, πριν το Blitzkrieg. Έτσι, πριν το Blitzkrieg. Λοιπόν, το κάνουν οι Έλληνες με μια σαρωτική επέλαση, με ατυχήματα, με ατυχίες και με δύο ήττες κρίσιμες, μέσα σε 21 μέρες. Ξεκινούμε λοιπόν Ελασσόνα 6 του μηνός, Σαραντάπορο 9 του μηνός, ανεβαίνουμε προς βορρά, απελευθερώνουν όπως βλέπετε στην πλέη γραμμή ακολουθώντας αριστερά την Κοζάνη, δεξιά την Κατερίνη. Πάμε στα Γιαννιτσά, 19 με 20 του μηνός, στο σημείο 2. Εκεί όμως τα πράγματα στραβώνουν. Λοιπόν, στην υπόθεση του πότε ακριβώς απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη που μας απασχολεί σήμερα, παίζουν τεράστια σημασία δύο ήττες, τις οποίες δεν τις αναδεικνύουν οι ψευδοϊστορικοί κατά τη γνώμη μου. Μετά το 2, η πιο κρίσιμη στιγμή είναι στο 3, κάτω αριστερά, έξω από τα Γιάννενα. 21 με 23 του μηνός, δηλαδή 20 του μηνός έχουμε τα Γιαννιτσά και παίρνει διαταγή ο στρατός, ο οποίος ήθελε να απελευθερώσει και την Ήπειρο. Έτσι, μετέπειτα Αλβανία, ανύπαρκτη χώρα, ιστορικά. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, και πηγαίνουν στα Γιάννενα, 21 με 23 του μηνός, και εκεί οι Έλληνες έχουν μία ήττα στην περιοχή Πέντε Πηγάδια. Αυτή η ήττα στις 23 του μηνός, παρακαλώ, κρατήστε τη στη μνήμη σας. Δεν θα σας ζητήσω να κρατήσετε και πολλά. Στο σημείο 4 με κόκκινο πάνω-πάνω, στις 22 με 24 Οκτωβρίου, οι Σέρβοι κατανικούν τους Τούρκους, οι οποίοι δεν δίνουν κάποια σπουδαία μάχη, προσπάθησαν να δουν αν μπορέσουν να σταματήσουν τους Σέρβους και μετά προτίμησαν να κατέβουν στο σημείο 5, στο Αμίντεο. Στο Αμίντεο, το σημείο 5. Εκεί βρίσκουν κάποιες προφυλακές του ελληνικού στρατού και έχουν μια δεύτερη ήττα των Ελλήνων στις 25 Οκτωβρίου. Γιατί ήταν προφυλακές, θα το δείξουν τα τηλεγραφήματα Κωνσταντίνου και Βενιζέλου στην ιστορία, στη συνέχεια, αλλά και οι δημοσιεύσεις εφημερίδες που σας έχω. Διότι ο ελληνικός στρατός στις 25 του μηνός γεφύρωνε τον αξιό να πάρει τη Θεσσαλονίκη. Ουδέποτε ο ελληνικός στρατός μετά από αυτά τα δύο ατυχήματα θα επέμενε στο να πάρει το μοναστήρι όπου κατηγορούν ο Βενιζελισμός. Ολόκληρο επεισόδιο έχω και στο καινούργιο βιβλίο που ετοιμάζω τώρα, το δεύτερο βιβλίο να πω στους φίλους μας, το δεύτερο βιβλίο που ελπίζω να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα. Στο σημείο 5 λοιπόν έχουμε μια δεύτερη ήττα. Στο Αμίντεο. Εκεί επιχειρούσαν μικρός αριθμός στρατευμάτων. Και τι έγινε,
πήραν διαταγή στο σημείο 5 να υποχωρήσουν προς τα Γιάννητσα, αφενός για να μην μπορέσουν οι τουρκικές δυνάμεις που κατέβαιναν από την Πρίλαπο, το Πρίλεπ, είναι Πρίλαπος η αρχαία, όλα αυτά είναι αρχαίες ελληνικές πόλεις. Και τους σταματήσαν οι Έλληνες μεταξύ του σημείου 5 και του σημείου 2, ώστε να μην μπορούν να ενισχύσουν την Θεσσαλονίκη, τις δυνάμεις των Τούρκων στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήταν σημαντικό έργο. Αλλά βέβαια αποδεικνύεται ότι τα πράγματα έγιναν αλλιώς από όσα λέει η προπαγάνδα. Η κρίσιμη λοιπόν μάχη, αφού είχαν και δύο ήττες οι ελληνικές, ως προς τη Θεσσαλονίκη, που τηλέφερνε κοντά, ήτανε η μάχη στα Γιάννητσα. Ήδη από τις 23 του μηνός, ο κύριος στόχος είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, σωστά είχαν βάλει το μοναστήρι να το απελευθερώσουν, το οποίο το δείξαμε στο χάρτη μας και φαίνεται είναι μεταξύ του σημείου 4 και 5 με κόκκινο, διότι αυτός που κατήχε το μοναστήρι θα μπορούσε με ένα διπλό βέλος, το βλέπετε, να πλαγιοκοπήσει την Ήπειρο, τη σκλαβωμένη, γιατί μετά αναγκαστήκαν να μπουν από κάτω, από τα Γιάννενα, από το σημείο 3. Και είχε δίκιο ο στρατηλάτης Κωνσταντίνος και το επιτελείο και ο στρατός που θέλανε να πάρουν το μοναστήρι. Αλλά τι έγινε, με τις δύο ήττες και με τη σύμπτυξη στα Γιάννητσα, ο ελληνικός στρατός απήχε από το μοναστήρι 200 χιλιόμετρα και οι Σέρβοι που κατεβαίναν από την Πρίλαπο μόνο 40. Άρα από τις 23-24 του μηνός είχε καταλάβει το ελληνικό στράτευμα και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ότι η υπόθεση μοναστήρι χάθηκε. Το ότι είχαν βγάλει σχέδια για τα πάντα, καλά κάνανε. Γιατί τα σχέδια του ελληνικού γενικού επιτελείου, πού σταμάτουσαν, ξέρετε? Στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη. Την οποία δεν ήθελε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι κατόπιν να την πάρει ο ελληνικός στρατός με τίποτα. Και βέβαια διεκδικούσαμε και την Ανατολική Ρωμιλία, το 1 τρίτο της Βουλγαρίας. Τι ήταν η Ανατολική Ρωμιλία? Όλο Έλληνες. Φιλιππούπολη, ελληνικές πόλεις. Τα σχέδια λοιπόν περιλάμβαναν τα πάντα. Αλλά τι κάνει ο Βενιζελισμός, ο δικτατορικός Βενιζελισμός που τυρανάει την Ελλάδα μέχρι σήμερα? Απομονώνει μια λεπτομέρεια και λέει το μοναστήρι. Θα δούμε τα ψεύδι με τηλεγραφήματα του ιδίου του Βενιζέλου. Το μοναστήρι ήταν ένας από τους πολλούς στόχους. Δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται σε ένα πόλεμο. Να, που βγήκανε δύο ήττες, ξαναλέω, Αμίντιο και 5 πηγάδια και άλλαξαν τα σχέδια. Θα ήταν ανόητος ο στρατηλάτης ο οποίος δεν θα άλλαζε τα σχέδιά του. Ας φύγουμε από αυτή την εικόνα. Εγώ θέλω να πω αυτά που έχουν σχέση με τον εθνικό διχασμό. Η πίεση από τα γεγονότα αναγκάζει τον Κωνσταντίνο να αλλάξει θέση. Εκεί επάνω στην αλλαγή της θέσης, 23, 24, 25 του μηνός, ο Βενιζέλος δίνει μια σειρά παρεμβάσεων με τηλεγραφήματα. Το κεφάλαιο σήμερα που θα αναπτύξουμε, προσπαθώ να το περιορίσω σε 2-3-4 στοιχεία, αλλά είναι μεγάλο, το οποίο θα άξιζε να γράψω για τα τηλεγραφήματα και τις παρεμβάσεις του Βενιζέλου ένα βιβλίο, ένα μικρό βιβλίο. Από εκεί και πέρα, ας έρθουμε στο τώρα της υπόθεσης. Επαναλαμβάνω, θυμίζω. Από τις 23 του μηνός, 24, μέχρι τις 25, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ξέρουν πλέον ότι δεν μπορούν να πάνε στο μοναστήρι οι Έλληνες και ο ίδιος ο στρατηλάτης και θέλουν να καταλάβουν οπωσδήποτε την Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν ταυτόχρονη η κατάληψή της μαζί με τα Γιάννενα, είχαν φιλοδοξία ότι θα τα καταλάβουν όλα ταυτόχρονα. Με διαφορά λίγων ημερών. Το έδειξε η πορεία. 6 του μηνός στην Ελασσόνα, 7 του μηνός στο Σαραντάπορο κτλ. Κτλ. Εκτός των τηλεγραφημάτων που φυλάω για να σας δείξω κατόπιν, έχουμε και μια ανέλπιστη πηγή η οποία εξεδόθη από τους Άγγλους πριν από μερικά χρόνια, εξεδόθη σε βιβλίο.
και είναι τα γράμματα του διαδόχου Κωνσταντίνου στην αγαπημένη του. Εννοείται την Πυρκύπισσα και μετέπειτα Βασίλισσα Σοφία. Όχι, ήταν ήδη παντρεμένη. Ήταν ή το 12, ήταν ήδη παντρεμένη. Και είχαν και παιδιά. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, συνδέθηκε συναισθηματικά. Γεγονός είναι ότι υπάρχει αλληλογραφία του Κωνσταντίνου στις ανάπαυλες των μαχών με την Πάολα Λωτερό. Το βιβλίο αυτό με τα γράμματα το δώσαν στη δημοσιότητα τα γράμματα ως βιβλίο οι Άγγλοι πριν από μερικά χρόνια. Όπου εκεί οι Άγγλοι έχουν σβήσει με μαύρο μαρκαδόρο όσα δεν τους συμφέρει, αλλά αφήνουν όλα τα άλλα. Από αυτά που μπόρεσα να δω και που μπορεί να δει και ο καθένας από τις επιστολές προς την Πάολα Λωτερό, ο Κωνσταντίνος εξηγώντας εκείνες ακριβώς τις μέρες, δηλαδή 23 με 25 Οκτωβρίου, και ξέροντας τον κίνδυνο των Βουλγάρων, της λέει ότι ποτέ δεν θα επέτρεπα να καταλάβουν οι Βούλγαροι τη Θεσσαλονίκη. Το γράφει αυτό. Και τις διευκρινίζει μεταξύ πολλών άλλων, για την μεγάλη επιστολή. Ακολουθώντας πνεύμα αμοιβαιότητος, θα αναγνώριζα το μοναστήριο ως κατάκτηση των Σέρβων με στόχο να αναγνωρίσουν και εκείνη τη Θεσσαλονίκη ως ελληνική κατάκτηση. Να λοιπόν η Θεσσαλονίκη και στην ερωτική του αλληλογραφία. Τι μας λέει ο Βενιζέλος? Με ημερομηνία, κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Ημερομηνία εκεί, 23 με 25 του μηνός. Μάλιστα. Αργότερα, 21 Δεκεμβρίου 1912, εγγράφει στη δεύτερη σελίδα εκείνου του γράμματος, γιατί τις έγραφε τακτικά. Και εδώ φαίνεται οι σκέψεις του. Ότι δεν θα επέτρεπε στους Βούλγαρους, το ξέραν ότι οι Βούλγαροι τρέχανε απάνω στη Θεσσαλονίκη. Της λέει της 21 Δεκεμβρίου. Θα διαβάζω την επιστολή. Επειδή οι Βούλγαροι θέλουν πάνω απ' όλα τη Θεσσαλονίκη, είναι η μέκα τους, όπως λέει ο βασιλεύς Φερδινάνδος, το ίδιο σκεπτόμαστε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Ποιος θα υποχωρήσει, ιδού το μεγάλο ερώτημα. Και γι' αυτό το λόγο αργά ή γρήγορα, ένας πόλεμος μεταξύ μας είναι μοιραίος και ο Θεός ξέρει πότε θα έρθει. Οι Βούλγαροι είναι πιο ισχυροί από εμάς, εν πάση περιπτώσει θα είναι ένας πόλεμος πολύ πιο σοβαρός από αυτόν που περάσαμε. Ξέρουμε ότι το 13 έγινε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και πάλι οι Έλληνες βγήκαν νικητές νικώντας τους Βουλγάρους. Και αν δεν ήταν οι Άγγλοι, οι δόλοι Άγγλοι να μας σταματήσουν, θα είχαμε πάρει μεγάλα τμήματα της Ανατολικής Ρωμιλίας. Αλλά όπου βάζει άγγλος το χέρι του, η Ελλάδα χάνει εδάφη. Μας είπατε λοιπόν ότι στέλνει ένα γράμμα ο Κωνσταντίνος προς την ερωμένη του που της μιλάει για Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Και το επιβεβαιώνει και το Δεκέμβρη, τη στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει ο πόλεμος με τους Βουλγάρους κτλ. Τώρα, επειδή μπορεί να πούνε κάποιοι, ξέρετε, ότι αυτά είναι σε βιβλία, τα ξέρουν λίγοι κτλ. Μάλιστα. Το περίμενα αυτό εγώ και εδώ και 15 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την τριλογία, έχω μπει στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων, έχω πάρει την εφημερίδα Εμπρός Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. Πρωί-πρωί. Γράφει ο τίτλος του πρωτοσέλιδου. Η προέλαση του στρατού της Μακεδονίας, κεφαλαία. Παύλα, ευρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Στις 26. Και στο κείμενο λέει, η προέλαση χθες εξακολούθησε κανονική και συνεχής δια των επισκευαστισών γέφυρων του αξιού και η απόσταση από τις γέφυρας Εχεδόρου, του Γαλλικού ποταμού δηλαδή, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη 5 χιλιόμετρα μόνον. Θα διανυθεί ασφαλώς το απόγευμα, είτε αυτή η γέφυρα είχε καταστραφεί, είτε μη. Η τύχη της Θεσσαλονίκης δύναται θεωρηθεί κρυφίσα. Στις 27 του μηνός το Σάββατο,
η ελόγω εφημερίδα έχει τίτλο. Εν τηλεγράφημα, ένα τηλεγράφημα, περί καταλήψεως της Θεσσαλονίκης. Και τι κάνει η εφημερίδα, δημοσιεύει το τηλεγράφημα του Κωνσταντίνου τις προηγούμενες μέρες, το οποίο η εφημερίδα αναγνωρίζει ως εξής. Αληθώς, η αυτού μεγαλειότης ο βασιλεύς Γεώργιος Πρώτος έλαβε το σημείωμα εκ μέρους του διαδόχου, όπερ έλεγεν ότι ο Τούρκος Φρούραχος Θεσσαλονίκης μετέβει προς συνάντησή του, του Κωνσταντίνου δηλαδή, την εσπέραν της Πέμπτης. Της Πέμπτης, 25 Οκτωβρίου. Και πρότειναν αυτό την παράδοση της πόλης. Όλα αυτά να τα θυμηθούμε, διότι ενώ γίνονται την Πέμπτη και αμέσως μόλις ο Ταξίν Πασάς του είπε ότι σου παραδίδω την πόλη, έκανε και ένα παζάρι εκεί, θα μείνω με κάποιες δυνάμεις στο Καραμπουρνού, δεν θέλω να επεκταθώ λόγω χρόνου. Του λέει ο Κωνσταντίνος ή όλα ή τίποτα και ξεκινάμε είσοδο και σφαγή. Την Πέμπτη αυτά, 25 Οκτωβρίου. Και συμφώνησε να παραδοθεί. Το Σάββατο, το ίδιο, στο ίδιο φύλλο, το οποίο είναι πολύτιμο, στις 27 Οκτωβρίου, έχει μια είδηση, το πρωτοσέλιδο, πάνω-πάνω δεξιά. Έτσι, θα τα εκδώσω αυτά τα πρωτοσέλιδα ή θα τα βγάλουμε και σε άλλη εκπομπή. Προς το παρόν, τα λέω. Είναι η αρχείο της Βουλής των Ελλήνων. Ας το διαψεύσει κάποιος. Επάνω-πάνω λοιπόν έγραφε η είδηση και από κάτω. Ευτυχής μερικέ εφημερίδε, χθες, 26 Οκτωβρίου, είχαν τυπώσει από μιας εβδομάδος τα παραρτήματά των περί καταλήψεως της Θεσσαλονίκης. Ακούτε τι δημοσιεύει ο άνθρωπος. Μια εβδομάδα πριν ξέρανε ότι θα καταληφθεί η Θεσσαλονίκη. Και το λέει η εμπρόσια εφημερίδα. Και το λέει η εφημερίδα. Και εδώ έχουμε ένα τραγικό, σατανικό και χαριτωμένο συμβάν. Εκείνη τη μέρα, μία επιτροπή υπουργών πήγαν να δώσουν συγχαρητήρια για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στο Βενιζέλο, ενώ είχε τελειώσει το θέμα και το γράφαν οι εφημερίδες, έτσι, 26-27. Ο Βενιζέλος δέχεται τους υπουργούς να του δώσουν συγχαρητήρια στο σπίτι του, Αμερικής και Πανεπιστημίου γωνία, τότε λεγόταν Λυκαβητού, Αμερικής και Πανεπιστημίου γωνία. Ήταν το διόροφο παλατάκι που του είχε παραχωρήσει ο έμπορος όπλων Ζαχάροφ, με γράμματα τα ποσά μέσω του εθνικού ευεργέτη Αβέροφ. Εκεί στο σπίτι του λοιπόν πάνε οι υπουργοί να τον συγχαρούνε και ο Βενιζέλος λέει τα εξής και τα γράφουν. Τα γράφουν οι εφημερίδες. Απάντηση Βενιζέλου στα συγχαρητήρια. Είναι αληθές ότι ο τηλεγραφητής Γιδά, είναι η μετέπειτα Αλεξάνδρεια, ετηλεγράφησε πως κατόπιν σημειώματος του διαδόχου κατελήφθη η Θεσσαλονίκη και η αυτού μεγαλειότης ο βασιλεύς Γεώργιος ανεχώρησε προς την εν λόγω κατεύθυνση. Δηλαδή ομολογεί ο Βενιζέλος ότι είναι αληθές. Ο Κωνσταντίνος μετά τις 25-26 του μηνός στέλνει τηλεγράφημα στον πατέρα του και του λέει έλα, πάμε για δοξολογία. Έγινε δοξολογία στον Άγιο Μηνά. Πάμε για δοξολογία. Το αναγνωρίζει ο Βενιζέλος. Είναι γεγονός, λέει, το σημείωμα. Ήταν στο σημείωμα, είπαμε στον πατέρα. Παρ' όλα αυτά, θα κάνει την επέσχυντη πράξη. Δέχεται τα συγχαρητήρια των υπουργών. Ναι. Ο Βενιζέλος. Από τις 26 του μηνός. Δέχεται συγχαρητήρια. Η εφημερίδα λέει ότι από μιας εβδομάδας έχουν αφήσει χώρο, δηλαδή από τις 19 Οκτωβρίου. Το ξέρανε. Ήθελαν οι άνθρωποι να κάνουν, να βαδίζουν τα πεζά τμήματα, να κάνουν ζεύσεις κατεστραμμένων γεφυρών, να προθεθούν κανόνια κτλ. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα οι στρατοί. Έπαιρνε χρόνο. Αυτές τις μέρες λοιπόν που μεσολαβούσε, ενώ προωθεί το σταθερά
ο στρατός μας, ο Βενιζέλος τις εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύτηκε και ένα άλλο τραγικό, το ότι είχαν πνιγεί στη λάσπη οι άνθρωποι, οι φαντάροι, οι Έλληνες εκεί. Το εκμεταλλεύτηκε για να μπει σφήνα. Να συκοφαντήσει το διάδοχο που δεν τον πήγαινε ποτέ κανένα πρίγκιπα και να υπονομεύσει τη βασιλεία στην Ελλάδα, η οποία βασιλεία τον έκανε, ο Γιώργιος τον έκανε έως και παρανόμως πρωθυπουργό, άλλο κεφάλαιο αυτό. Έτσι. Να μπει εννοείται πολιτική σφήνα. Πολιτική σφήνα. Ναι. Προσέξτε τώρα και ένα άλλο γεγονός που δεν το αναφέρει κανένας και θα το πούμε εδώ πρώτη φορά. Από τις 14 Οκτωβρίου, 12 μέρες πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, από τις 14 Οκτωβρίου μέχρι τις 19 Οκτωβρίου είχαν αποβιβαστεί λόγοι εθελοντών στη Χαλκιδική. Και με συνεχείς μάχες εξουδετέρωσαν τουρκικές φρουρές, απελευθερώνοντας εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι την Ιγρίτα Σερών. Έτσι λοιπόν πλαγιοκοπούσαν από την Ανατολικά, από τα Ανατολικά τη Θεσσαλονίκη, για να ενωθούν με τον κύριο όγκο του Ελληνικού στρατού, τον οποίο διοικούσε ο Κωνσταντίνος. Άρα εξελισσόταν σχέδιο περικύκλωσης της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιφέρεια τουλάχιστον από τις 14 Οκτωβρίου. Ποιος μιλάει τώρα εδώ, να ακούσω κάποιον να πει ότι δεν ήθελε, λέει ο Κωνσταντίνος, να πάρει τη Θεσσαλονίκη, ήθελε το μοναστήρι. Το τελειώσαμε αυτό. Άρα υπάρχει μία, με αυτά που μας λέτε και επειδή μιλήσαμε και για πολιτική σφήνα, εννοείται ότι ο Βενιζέλος, προκειμένου να δείξει ότι ο μετέπειτα βασιλιάς και τότε ακόμα διάδοχος Κωνσταντίνος, ως αρχιστράτηγος ήθελε το μοναστήρι, δεν ήθελε τη Θεσσαλονίκη, άρα δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός, ακριβώς. Ενώ ο Βενιζέλος που ήθελε τη Θεσσαλονίκη ήταν ο καλός. Ήταν ο καλός. Το λέτε πολύ απλά και καλά κάνετε. Λοιπόν. Μα πρέπει να, ναι. Ναι, σωστό, σωστό, συμφωνώ. Προσέξτε να δείτε. Στις 25 Οκτωβρίου 1912, ο Βενιζέλος κάθεται στη σιγουριά της Αθήνας και θέλει να διευθύνει το στρατό στη Μακεδονία, 500 χιλιόμετρα, 600 βόρεια. Δεν έχει ιδέα βέβαια από αυτά που γίνονται. Και αυτά που γίνονται είναι και απόρριτα, οι κινήσεις. Και στέλνει συνεχή τηλεγραφήματα, ενώ βάσει του Ελληνικού Συντάγματος, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είναι ο βασιλεύς. Και εμπλέκει... Ο Γεώργιος δηλαδή. Ο Γεώργιος ο πρώτος, ο οποίος έχει ονομάσει αρχιστράτηγο το γιο του, το διάδοχο, ο Κωνσταντίνο. Ναι. Και θέλει να μπαίνει στη μέση και ο Βενιζέλος με τηλεγραφήματα. Και έχουμε πολλά τηλεγραφήματα τέτοια του Βενιζέλου. Έχω μπροστά μου ένα. Είναι Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σπέβδω να πω ότι τα τηλεγραφήματα αυτά, ο Βενιζελισμός και ο ίδιος ο Βενιζέλος, τα εξαφάνισε, προσπάθησε να τα κάψει, ενώ μετά, το 1915, το 1917, το 1919, τα επεκαλείτο σε λόγους από τον μπαλκόνι. Αλλά δεν μας τα έδειξε ποτέ. Ευτυχώς που υπήρξαν κάποιοι στο Γενικό Επιτελείο του Ελληνικού Στρατού και τα διέσωσαν, όπως ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Παναγάκος, από τον οποίο όλοι παίρνουμε, και εγώ και όλοι ασχολούμαι με την ιστορία, ο οποίος ήταν αντιστράτηγος, πολεμούσε το 12-13 και το 1960 ολοκλήρωσε ένα βιβλίο 818 σελίδων με λεπτομερείς αναφορές, όπως κάνουν σωστά και καλά οι στρατιωτικοί και αφοσχολούνται μόνο με τις επιχειρήσεις, 818 σελίδες και όλα τα τηλεγραφήματα μέσα. Και όλα τα τηλεγραφήματα μέσα. Βέβαια, τον καιρό που διασωζόταν η τόμη της στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδος, τις οποίες έσπευσε να κατακάψει ο Ανδρέας Παπανδρέου και κατόπιν επί των υπολείπων διαδόχων του σε άλλες κυβερνήσεις, Σιμίτης και τα λοιπά, Μητσοτάκης, ανέθεσαν σε ένα δημοσιογράφο και στον εκλειπώντα Μανώλη Γλέζο να
το δημοσιογράφο ζει, δεν θα πω το όνομά του, να γράψουν νέα ιστορία και να την εκδώσουν σε τόμους, την έχω αγοράσει, ιστορία λέει του ελληνικού στρατού, κάτι μικρά τομίδια, στην οποία κάνουν λογοκρισία. Αφού κάψαν τα πρωτότυπα επί Ανδρέα Παπανδρέου, μετά βγάζουν μια νέα ιστορία του ελληνικού στρατού, λογοκριμένη, και βγάζοντας τα σημεία που τους ενοχλούν. Για κάψιμο εννοείται το κάψιμο των φακέλων που λέγανε που τους κάψαν στην Υψηκάμινο της Χαλιβουργικής. Ναι, βέβαια, κάψανε και βιβλία. Της, και εκτός από τους φακέλους δηλαδή που του καθενός κάψανε και βιβλία ταυτόχρονα. Βιβλία της ελληνικής ιστορίας, γιατί ήταν διχαστική, λέει. Η αλήθεια είναι διχαστική. Λοιπόν, ας το γιώσουμε πάλι. 25 Οκτωβρίου 1912, ώρα 10 το πρωί, ο Βενιζέλος στέλνει το τηλεγράφημα με αριθμό 875 και έλεγε, θα το διαβάσω και θα σας το εξηγήσω. Αρχηγών διάδοχων κύρ Τζαλάρ, είναι το άδεντρο Θεσσαλονίκης, έξω από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Ήξερε 25 είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ένα και ένα ατυχήμα τους πέμπτης με αρχίας Ματθεόπουλου, αυτά που συνέβησαν στο Αμίντιο, που σας είπα. Κρίνω επιβεβλημένων μετά τα ληφθέντα μέτρα περί αναδιατάξεως της μεραρχίας, όπως μία μεραρχία εκ των υπό τας αμέσους διαταγάς η μετέρας υψηλότητος, πάρε μια μεραρχία του λέει, επιβαστεί τάχιστα ατμοπλίων η σκάλα ελευθεροχωρίου, άλλαν τάλλον, και επιβαστεί στο Βόλο. Και εκεί θα διαλαρίσει προ Ελασσόνα ξανά από την αρχή. Εκεί που ξεκίνησε ο ελληνικό στρατό. Υποχώρηση, προς δηλαδή. Τι είναι αυτό, κύριε. Ναι, προ Ελασσόνα και Σέρβια. Αναφέρα τέμι ημέραν και ώραν, καθήν εστέ δυνατή τη αύτη επιβίβαση. Διέταξα, του λέει, του κουνάει το δάχτυλο. Διέταξα άμεσον αποστολή πλοίων. Αθήνα 25 Δεκάτου 1912. Ώρα 10 π.Μ. Ελευθέριος Βενιζέλος. Εντάξει. Και πιο πέρα. Με το μία ώρα μετά, στις 11, με το τηλεγράφημα 876, στις 25 Οκτωβρίου 1912, ο Βενιζέλος ρωτά τον Κωνσταντίνο. Αν λειτουργήσει η υδροδρομική συγκοινωνία, γιδά, Αλεξάνδρεια δηλαδή, σημερινή, Βέρεια, Βοδενών, Έδεσα, Αμιντέου. Και αν τα Βοδενά, η Έδεσα, κατέχονται παραστρατού ελληνικού. Δεν γνωρίζει πού βρισκόταν καν ο ελληνικός στρατός. Και διατάσσει και λέει αναφέρα τέμι, είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος του βασιλιά, ανώτερος του αρχιστρατήγου που εκτελεί με χρέη βασιλέως, είναι ανώτερος. Αναφέρα τέμι ημέραν και ώραν, καθήν θα γίνει η επιβίβαση. Διέταξα άμεσα αποστολή πλοίων. Εδώ νομίζω κολλάει το επόμενο, η επόμενη εικόνα μας. Εντάξει, προσέξτε τώρα. Το τηλεγράφημα που διασώζει ο Παναγάκος και που είναι του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αριθμός 873 αλφα τόνος, λέει τα εξής. Πρωθυπουργόν Αθήνας. Ούτε το όνομά του δεν λέει. Τέτοια σχέση είχαν. Τυπική. Λοιπόν, προτινόμενα υφημών μέτρα ενισχύσεως διαβόλου πέμπτης μεραρχίας αντίκειται εις το συμφέρον του συνόλου των πολεμικών επιχειρήσεων και είναι ανωφελή δια αυτήν. Ευρισκόμενος επιτόπου, αυτό το επιτόπου θα το ξαναδούμε στη συνέχεια, και διοικών υπευθύνων των στρατών, του λέει εγώ είμαι υπεύθυνος, εγώ βρίσκομαι εδώ. Θέλω λάβει μέτρα συμφόρος προς την εγγένη πολεμική κατάσταση, προς επιτυχία της τελικής νίκης και έντεθεν και εκείθεν. Δηλαδή, εγώ κανονίζω αποστολή πλοίων σκάλαν ελευθεροχωρίου περί τι. Γέφυρα το ψήν αξιού, είναι στον αξιό άνθρωπος. 25 Δεκάτου 1912, ώρα 8 εσπέρας, Κωνσταντίνος, χωρίς καν τον τίτλο του. Γιατί αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος, ένας
πολύ απλός διάδοχος και βασιλιάς. Καταλαβαίνετε την εκρηκτική σημασία αυτού του τηλεγραφήματος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μου κάνει εντύπωση πάντως το γεγονός ότι ο Βενιζέλος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν στρατιωτικός, έγραψε μία διαταγή επιχειρησιακή για το στράτευμα, πολεμικής φύσεως, η οποία μάλιστα έφερνε και το στρατό πίσω αντί για μπροστά. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Και τα είδαμε και με τον κύριο Σιμίτη στα Ίμια. Έτσι. Αυτά. Προσέξτε. Αυτό το κρίσιμο στοιχείο για τη μεραρχία Βόλου, είμαι ο μόνος ερευνητής, θα πω εγώ, δεν δέχομαι τους άλλους τίτλους, που το βγάζω και το τονίζω και το υπογραμμίζω, γιατί δείχνει την ασχετοσύνη του ανδρός και το ότι είναι επικίνδυνος ο Βενιζέλος στην αμέτρητη φιλοδοξία του. Και πάμε τώρα, αν θέλετε, ίσως στο κυρίως μενού, στο επόμενο τηλεγράφημα. Ήθελε να δείξει ότι κάτι κάνει κι αυτός. Είναι πολλά τα τηλεγραφήματα, τα προσπερνάω που έχει στείλει. Λοιπόν, τι γίνεται στις 25 Οκτωβρίου τώρα, για να δούμε τι μας συμβαίνει και να κρατήσουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας. Ο Κωνσταντίνος το απαντά από μια γέφυρα, από το τοψίν, τουρκικό όνομα, πάνω στον αξιό. Με το τηλεγράφημα 738, κάθετος αλφα τόνος, τις 25 Οκτωβρίου 1912, ο Κωνσταντίνος στέλνει διαταγή προς την πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και εβδόμη μεραρχίας και ταξιαρχία υπηκού, λέγοντας τα εξής. Η πιθανή ενέργεια αύριο έσεται γενική επίθεση κατά του εχθρού, προς τελείαν καταστροφή αυτού. Αυτά μοιάζει να τα λέει ένας άνθρωπος που σκοπεύει να πάει 250 χιλιόμετρα προς βορρά στο μοναστήρι. Ε? Ναι, είναι σαφές. Θα πρέπει να περάσουν δεν ξέρω πόσα χρόνια από τον εκλειπώντα Παναγάκο το 1961 για να έρθω εγώ, και είναι και κάποιοι άλλοι που το βάζουν σε υποσημειώσεις, έχω δει. Όχι, είναι κύριο θέμα. Κύριοι, όταν θα γράφετε βιβλία, αυτό το έσχος θα το αναπτύσσετε ως κύριο θέμα. Για να δούμε ποιος έχει ευθύνες και τι μέρους ευθυνών έχει. Συνεχίζω. Προφανώς δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με το σύστημα, κύριε Ρωμανέ, διότι διαφορετικά δεν εξηγείται να του βάζουν σε υποσημειώσεις και όχι το κύριο θέμα ένα τόσο σοβαρό αντικείμενο. Αλλά είναι σημαντικό ότι το βάζουν και σε υποσημειώσεις, διότι έρχονται σε σύγκρουση έτσι κι αλλιώς και με τις υποσημειώσεις ακόμα, ίσως πιο χαμηλής εντάσεως, με το κυρίαρχη κρατούσα κατάσταση. Λοιπόν, δεν το σχολιάζω, έχετε δίκιο, πάμε να προχωρήσουμε. Τι θέλει να κάνει λοιπόν εδώ, προς τελείαν καταστροφή του στρατού, του εχθρού. Η επίθεση δέον αν είναι ισχυρά και ακάθεκτος, χωρίς να ληφθεί υπόψη, ουδείς δευτερεύον λόγος, ο σκόπος εις ανδρών, εξάντλησης ύπων, δυσχέρεια εδάφους, ελλείψεις διατροφής κλπ. Κυρτζαλάρ, Άδενδρον, 25 Δεκάτου, ώρα 10 πρωινή. Δηλαδή εδώ τους λέει, πάμε για επίθεση, έστω και αν σέρνεστε. Θα τα δώσουμε όλα. Ναι. Καταλάβατε. Τέτοια διαστροφή της ιστορίας και τέτοια προπαγάνδα της βενιζελικής, εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου και γι' αυτό επιμένω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Πάμε και στο επόμενο slide, εικόνα. Εδώ είμαι θα... Και εδώ είναι τα κρίσιμα, τα τραγικά τηλεγραφήματα, δύο τηλεγραφήματα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Για όσους δεν ξέρουν την υπόθεση, ας προσέξουν. Και αυτοί που την ξέρουν, ας ξαναθυμηθούν. Ενώ λοιπόν η Θεσσαλονίκη έχει τελειώσει, έχει παραδοθεί ο Ταξίν Πασάς, έχει μπει μέσα ο Μεταξάς με τον Δούσμανη, έχουν υπογράψει τις 26 του μηνός το σύμφωνο παράδοση της πόλης, φτάνουμε στις 27 του μηνός,
και στις 2.30 τα ξημερώματα, εδώ τώρα αυτό το 2.30 έχει εκφραστεί, δεν το βάζει, έχει εκφραστεί από πολλούς, μια υπόνοια, αν το έστειλε 2.30 ή το είχε στείλει πιο μετά τις 3.30 ή 4.30 και πλαστογράφησε την ώρα ο δικός του τηλεγραφητής, ο Βενιζελικός, γιατί μέσα στο στράτευμα βρίσκονταν και Βενιζελικοί, οι οποίοι φρόντιζαν όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το έτσι κι αλλιώς η ημερομηνία είναι 27 του μηνός, κύριε Ρωμανέ. Δηλαδή, μπορεί να είχε γράψει το τηλεγράφημα 2:30 και να τελικά να επεστάλει στις 3.30. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, ναι. Τι του λέει, εδώ είναι, εδώ είναι η πέτρα του σκανδάλου. Του λέει, λοιπόν, με το τηλεγράφημα 775 κάθετος αλφα τόνος. Και ειδικός αριθμός τηλεγραφήματος, αριθμός 80.200. Αρχηγός στρατού. Τον αποκαλεί αρχηγός στρατού. Ο άλλος του λέει Κωνσταντίνος. Παραγγέλλεστε να αποδεχθείτε, παραγγέλλει, την προσφερόμενη ημίν παράδοση της Θεσσαλονίκης και να εισέλθετε σε αυτήν άνευ αναβολής. Τον διατάσσει να μπει στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Κωνσταντίνος είναι ήδη μέσα. Και το φοβερότερο, το διχαστικότερο. Καθιστώ εμάς υπεύθυνων δια πάσαν αναβολή, έστω και στιγμής. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου, ώρα 2.30 ξημερώματα, Πρωθυπουργός Βενιζέλος. Θέλει και το Πρωθυπουργός για να ξέρουμε με ποιον μιλάει. Δηλαδή, τον καθιστούσε τον διάδοχο, αρχιστράτηγο. Τον καθιστούσε υπεύθυνο δια πάσαν αναβολή μιας ενέργειας η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί. Βεβαίως. Και το γνώριζε ο Βενιζέλος ότι έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με όσα μας είπατε προηγουμένως. Αφού πήγανε την προηγουμένη και του δώσαν συγχαρητήρια οι υπουργοί. Αφού ναι. το γράφουν οι εφημερίδες. Ήταν δηλαδή σε όλους γνωστό και γράφει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα, ο καθένας δεν το κρίνω. Εγώ ας το κρίνω. Ας το κρίνει, ναι. Στις 27 του μηνός όμως ξεκινάει σάλος σε όλη την Ελλάδα. Αντιβενιζελικός σάλος. Και του γράφουν ότι έχει παράκρουση, τον βρίζουν σε εφημερίδες. Πολλές φορές είχαν βγάλει αγχώνες με το ομοίωμά του στο Σύνταγμα να τον κρεμάσουν. Δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά ήταν και αυτό τώρα. Είμαστε και θερμόεμοι, κύριε Ρωμανέ. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι συνέβησαν όμως έτσι. Από το 1896 οι θερμόεμοι κριτικοί έχουν περάσει σκηνή. Στην συνέλευση της Κρητικής Επανάστασης υπό τον Μανούσο Κούνδρο, να τον κρεμάσουν 1896. Θα τα πούμε άλλες φορές αυτά. Άλλες φορές. Καταλαβαίνει ότι το κλίμα, το πολιτικό, το μόνο που τον ένοιαζε, το και φαίνεται από σωρία τηλεγραφημάτων. Εγώ σας δείχνω 3-4. Και έχω την πίεση του χρόνου να τελειώσω. Λοιπόν. Και στέλνει δεύτερο τηλεγράφημα στις 2.30 το μεσημέρι, δηλαδή 12 ώρες μετά. Αφού του είπαν ότι αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο, είναι εις βάρος σου, και το στέλνει στον υπασπιστή του βασιλέως. Δεν το στέλνει στον ίδιο τον Κωνσταντίνο. Προσέξτε, άλλη απάτη εδώ. Δεν τολμά να αντιμετωπίσει, γιατί το και δηλώς πολιτικά, με πολλά επεισόδια δηλείας, σε συμφωνίες διεθνείς κτλ. Έτσι. Και το στέλνει στον υπασπιστή βασιλέως Φραγκούδινα τη Σταγματάρχη και του ζητάει, τι του ζητάει του αντισυνταγματάρχη, να παρανομήσει. Να μην διαβιβαστεί προς την αυτή υψηλότητα των διάδοχων το τηλεγράφημα 80.200, διότι δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά συνθήκα. Καταλάβατε. Θέλω να συνεχίσω γρήγορα ότι όλος ο κόσμος ήξερε τι γινότανε ήδη από τις 10-16 Οκτωβρίου. Πάμε στο διεθνή τύπο. Επειδή είπατε αυτό τώρα, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός μιας χώρας εκείνης της εποχής, δεν μιλάμε για σήμερα, ο οποίος έχει και κάποιες υπηρεσίες πληροφοριών, να μην είχε ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεση του βασιλιάς να πάει προς τη Θεσσαλονίκη από πολύ νωρίτερα, να μην είναι ενήμερος για τα σχέδια, τα στρατηγικά που υπήρχαν για την κατάληψη της πόλεως? Είναι αυτό δυνατόν? Και τώρα στις 27 του μηνός. Πάλι να μην είναι, ενώ έχει πάρει και συγχαρητήρια από τους υπουργούς του για την κατάληψη, να δείχνει σαν να μην έχει ενημερωθεί για την κατάληψή της και ότι αυτός
ας το πούμε, διατάσσει την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Μία φράση θα πω εγώ για να προχωρήσω σε αυτό που θέλω. Αυτό είναι το μικροπολιτικό παιχνίδι του Βενιζέλου πάντοτε. Με δεκάδες περιστατικά. Έχω την απόφαση στη μεσημβρινή Ρωσία, άλλοι την λένε Ουκρανία, δεν είναι σωστό. Πάντοτε με χαμηλά κίνητρα κινείται ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να το αποδεικνύω, όπως αποδεικνύουν εδώ τα πράγματα. Μάλιστα. Στους Times... Οι αποδείξεις που θέλετε είναι σαφέστατες. Τι υπάρχουν, να πω. Υπάρχουν και άλλες, ακούστε με λίγο. Ο Βρετανός ανταποκριτής των Times στην Ελλάδα, ο Κρόφορντ, πασίγνωστος στην εποχή, στις 27 Οκτωβρίου στις 4 τα ξημερώματα, ο Βενιζέλος στις 2.30 στέλνει τη διαταγή του να την πάρετε. Στέλνει ανταπόκριση στους Times στις 4 ξημερώματα ότι ο Κωνσταντίνος έχει μπει με το επιτελείο του στη Θεσσαλονίκη επικεφαλής του στρατού. Και αφού επιθεώρησε την πρώτη μεραρχία, η ερευνά μου λέει ότι αυτό έγινε λίγο έξω από την πλατεία Βαρδαρίου τη σημερινή, αφού επιθεώρησε την πρώτη μεραρχία, διέταξε μαζί με τη στρατονομία, τη μεραρχία και τη στρατονομία, την οποία διοικούσε ο αντισταγματάρχης χωροφυλακής Παύρος Ράζελος, αυτοί όλοι πήραν χαρτιά, διαταγές, να καταλάβουν αμέσως όλα τα κυβερνητικά κτίρια της πόλης. Έχουμε όμως και άλλο καλύτερο. 10 ολόκληρες μέρες πριν την απελευθέρωση, στις 16 Οκτωβρίου 1912, η συγγραφέας Αγγελική Μεταλληνού Τσιόμου, κάτοικος και ανταποκρίτρια στη Θεσσαλονίκη των περιοδικών Ελλάς και Παρνασσός, που δημοσίευαν, ντοκουμέντο κι αυτό, δημοσίευαν τις ανταποκρίσεις από τις 16 Οκτωβρίου του 12, μας λέει η κυρία Αγγελική Μεταλληνού Τσιόμου. Ασυνήθιστη κίνηση παρατηρείται. Στρατοπέδευσε σε διάφορα ανοιχτά μέλη της πόλης ο τουρκικός στρατός. Ερχόνταν οι Έλληνες. Το ξέρανε. Το ξέρανε. Και να πούμε και το επιμήθειο για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κλείσουμε πριν την ώρα. Λοιπόν, σε σχετική μυστική έκθεση των Άγγλων που έχω εντοπίσει, τα τηλεγραφήματα δεν δόθηκαν στον Κωνσταντίνο. Οι τηλεγραφητές τα δώσανε στον στρατηγό Δούσμανη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, και αυτός τα έδωσε στον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι και υπασπιστής του Κωνσταντίνου, όπως και υπασπιστής του Βενιζέλου και σύμβουλος του Βενιζέλου. Μεταξά του συμβούλευε και τους δύο, ως ιδιοφυΐες στρατιωτικοί της εποχής, όπως είπανε οι Γερμανοί. Τα δίνει τα τηλεγραφήματα του στον Μεταξά και δεν θέλει ο Μεταξάς να τα δώσει στον Κωνσταντίνο. Γιατί ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, τον διάδοχο, ο οποίος έχει εκρήξεις θυμού και βρίζει όταν θυμώνει. Και επειδή ξέρει ότι μπορεί να βρίσει τον πρωθυπουργό της χώρας, ο Μεταξάς τα κρατάει. Και όταν μετά το μεσημέρι της 27ης είχε δεχθεί τους ξένους επισήμους στο κυβερνείο της πόλης ως ελευθερωτής, τότε του τα δείχνει. Αλλά εκεί έγινε το έλα να δεις. Ο Κωνσταντίνος δεν ανέχτηκε την πρόκληση και την ύβρη και με το τηλεγράφημα που και αυτό σώζεται, το 80.200, απάντησε στον Βενιζέλο με οργή ως εξής. Συναισθάνομαι πλήρως την ευθύνη, ίνφερο, και παρακαλώ ημάσεις το εξής. Να μην μη υπομιμνίσκετε τούτο δια ιανδήποτε υπόθεση. Εάν όφιλον ιού να δεχτώ την παράδοση της Θεσσαλονίκης, ήμουν ο μόνος αρμόδιος να κρίνω, ευρισκόμενος επί τόπου και επιβάλλον τους όρους. Απόδειξης δε το επιτευθέν αποτέλεσμα. Εδώ φαίνεται ο μεγάλος διχασμός, διότι του λέει «Δεν θα μου ξαναπείς τίποτα τώρα και στο μέλλον για οποιαδήποτε υπόθεση». Έσπασε τελείως η εμπιστοσύνη δηλαδή, κύριε Ρωμανέ. Βεβαίως, αυτό είναι το μεγάλο ρήγμα. Και αυτά λέω στους απαράδεκτους ιστορικούς συμβαίνουν τον Οκτώβριο, 26 Οκτωβρίου του 1912. Πώς μας λέτε εσείς ότι ο διχασμός ξεκινάει το 15. Ο διχασμός ξεκινάει με τη διχαστική προσωπικότητα του Βενιζέλου από την Κρήτη. Στο Γουδί,
το 1910, το 1911 και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να θυμίσω κλείνοντας ότι όλα αυτά και άλλα πολλά βρίσκονται στο βιβλίο μου «Ο Ανυπότακτος». Δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε αυτή τη στιγμή και να τα πούμε όλα. Είναι, ξαναλέω, θυμίζω, είναι ένα βιβλίο, το πρώτο μιας τριλογίας. Το βιβλίο αυτό, «Ο Ανυπότακτος, η αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού», βασίζεται και η τριλογία όλη σε πρωτότυπα, ντοκουμέντα και αρχεία και στοιχεία, σαν αυτά που σας έδειξα, έτσι. Και αναλύει την αληθινή ιστορία του εθνικού διχασμού. Να, πριν κλείσετε, να δείξουμε εδώ και τη διάθεση για την παραγγελία, yeah, όπως είχαμε δείξει και πριν. Και εδώ είναι, και εδώ είναι η διεύθυνση του, που μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο. Μάλιστα. Οι εκδόσεις Λιμών στην Αθήνα μπορούν να πάρουν ένα τηλεφώνημα και να τους το στείλουν σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της Ελλάδος και του εξωτερικού. Μπορεί να πάρουν και απευθείας τον ίδιο τον εκδότη που έχουμε το κινητό του. Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω ένα συντομότατο, μια φράση, έναν επίλογο. Με μία φράση μόνο. Η αλήθεια, κύριε Πουγκιάλη, η αλήθεια είναι η μόνη δημοκρατία που μας αξίζει. Αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι νομίζουμε κι εμείς. Όπως είδαν οι φίλες και οι φίλοι μας, θα έχουν ενδιαφέρον αυτές οι εκπομπές που ξεκινάμε σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και άλλα στοιχεία, εσείς μάλλον να δώσετε, κύριε Ρωμανέ, εγώ δεν τα έχω τα στοιχεία, να δώσετε και άλλα στοιχεία τα οποία κρύβουν από την ιστορία οι διάφοροι επικρατούντες, θα έλεγα, ιστορικοί, και να δώσουμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας εκπομπή, για τη σημερινή προσφορά, θα έλεγα, και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ τους αγαπητούς φίλους, τις αγαπητές φίλες που μας παρακολούθησαν. Χαίρετε. Παρακαλούμε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί. Για πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας, πατήστε και το καμπανάκι. Ευχαριστούμε.